Γεια και πάλι, αυτή τη φορά κοιτώντας περισσότερο το Animation Panel μέσα στο Duik Basel 2. Στο Animation Panel αφορά όχι μόναχα character animation, προφανώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία που υπάρχουν εκεί σε απλούστατα animation αλλά και σε character animation εξίσου. Σε οτιδήποτε πάνω κάτω χρησιμοποιεί keyframes, άρα σχεδόν όλα τα πράγματα μέσα στο After Effects. Αυτό είναι το Animation Panel, σε περίπτωση που το παράδειγμα ή στο βίντεο δεν βλέπετε τις ίδιες απεικονίσεις με εμένα, τα ίδια εργαλεία και με τον ίδιο τρόπο οπτικοποιημένα, είναι πιθανό να οφείλεται στο ότι στα settings μέσα μπορεί να έχετε αλλάξει το setting εδώ από Rookie που είναι το default και μπορείτε να αλλάξετε κλικάροντας πολλαπλές φορές σε κάποιο άλλο για χειρισμό κάποιων εργαλείων. Αν θέλετε λοιπόν επιστρέφετε με πολλαπλά κλικ στο Rookie και κάνετε ένα apply changes για να βλέπετε ακριβώς το ίδιο περιβάλλον αν σας μπερδεύει με αυτό που βλέπετε μέσα εδώ. Θα είναι το περισσότερο ώρα που θα ασχοληθούμε ιδίως σε rookie μέρος, θα γυρίσουμε μια-δυο φορές μόνο στο rigging εκεί πέρα κυρίαρχα. Στο animation λοιπόν panel βρίσκονται δύο ομάδες βασικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, εργαλείων για τα keyframes και αφορούν εναλλαγές τους στο χρόνο κυρίαρχα, αλλά και κάποια, κάποια αφορούν και την τοποθέτησή του στο χώρο. Το temporal δηλαδή στο χρόνο και το spatial, όπως έχουμε αναφέρει κάποιες φορές, γι' αυτό το αναφέρω και εδώ, τύπους animation, interpolation των keyframes που υπάρχουν. Πολύ απλά όλα αυτά αφορούν keyframes και πάμε να δούμε πώς. Για το παράδειγμά μας ανοίγω ένα αρχείο που έχω προετοιμάσει με κάποια απλά animation. Στο συγκεκριμένο λοιπόν παράδειγμα που βρίσκονται κάποια compositions με μερικά παραδείγματα, εδώ έχουμε ένα πολύ απλό animation, κάνω ένα playback γρήγορο και επιλέγω αμέσως μετά το position property που είναι αυτό που είναι και animatable, ώστε να μπορούμε να δούμε ίσως και λίγο πιο ξεκάθαρα με ένα άλλο χρώμα τη διαδρομή που ακολουθεί το αντικείμενό μου και να επενθυμίσω πολύ γρήγορα, θα κάνω κάποιες αναφορές εδώ για να είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα που συμβαίνουν, ιδίως όσον αφορά τις διαφορετικούς τύπους των keyframes. Ότι μέσα στο ίδιο το motion path αποσαφηνίζω ότι θυμάστε ότι μπορούμε να δούμε σαν μικρές τελείτσες μεταξύ των μεγάλων τετραγώνων που ανταποκρίνονται πάντα με κάποιο από τα keyframes μας που επιλέγουμε και στο timeline του composition. Οι ενδιάμεσες αποστάσεις, τα μικρότερες τελείες που απεικονίζουν, στην ουσία δείχνουν πολύ έκδηλα και από αυτή τη μορφή, χωρίς να κοιτάξουμε καν κάτω στο timeline, ποια από αυτά τα σημεία εκτελούνται πολύ γρήγορα με πολύ λιγότερα keyframes, frames μεταξύ των keyframes, όπως βλέπετε εδώ και εδώ, στο χρόνο. Άρα αυτό είναι κάτι που το υπενθυμίζω απλά για να το έχετε στο μυαλό σας, είναι χρήσιμο αργότερα βλέποντας λίγο τις χρήσεις αυτών των εργαλείων. Επίσης, υπενθυμίζω ότι η απλή μορφή των keyframes είναι αυτή εδώ, τα απλά διαμαντάκια ή καρέ, όπως βλέπετε, να απεικονίζονται και εδώ πέρα και δεν έχουν καμία επιτάχυση ή επιβράδυνση όπως εδώ βλέπουμε, απλά πολύ γρήγορα ξεπετάγονται σαν ταχύτητα, όπως βλέπετε στα σημεία αυτά που έχω καθορίσει ότι οι εναλλαγές στο χώρο γίνονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αν ήθελα κάπως αλλιώς να το απεικονίσω αυτό και με κάποιους από εσάς το έχουμε δει αναλυτικότερα, θα μπορούσα να πάω στο Graph Editor και να κάνω μία απεικόνιση κάποια από τα γραφήματα που μου δίνει. Τα γραφήματα, το ποια είναι, μπορώ να τα επιλέξω από τη λίστα εδώ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Graph Speed που μου δείχνει πιο ξεκάθαρα αυτή τη φορά την ταχύτητα και εδώ βλέπετε πολύ απλά ότι μεταξύ αυτών των δύο keyframes, πάλι έχω οπτικοποίηση εδώ και των keyframes μου και αντίστοιχη επιλογή τους. Βλέπετε λοιπόν ότι μεταξύ των δύο keyframes η ταχύτητα είναι απόλυτα γραμμική, δεν υπάρχει επιτάχυνση ή επιβράδυνση μέχρι που συναντάμε αυτά τα δύο keyframes, όπου πλέον υπάρχει μια πολύ άμεση επιτάχυνση προς, μάλλον άμεση αύξηση της ταχύτητας, αλλά από εκεί πέρα στατικά τρέχει, χωρίς σταδιακή επιτάχυνση ή επιβράδυνση, μετά πέφτει και είναι γραμμική, ανεβαίνει γραμμική, ανεβαίνει γραμμική. Αυτό λοιπόν είναι που την κάνει να είναι τόσο μονότονη, χρήσιμη ενίοτε για κάποια, αλλά όχι για άλλα animations, η στοιχεία τους. Και θυμάστε λοιπόν επίσης, αν γυρίσω ξανά στο απλό μας view, ότι μπορείτε πάντα μέσα στο After Effects επιλέξετε κάποια keyframes και πατώντας F9 να τα μετατρέψετε σε is-is keyframes τα οποία θα τους δώσουν επιτάχυνση και επιβράδυνση. Επιτάχυνση από αυτά προς το επόμενο και επιβράδυνση προς αυτά από οποιοδήποτε προηγούμενο. Αυτό λοιπόν το ίδιο πράγμα μπορείτε να κάνετε χωρίς F9 και εδώ πάλι με όσα
και επιλεγμένα έχετε εκείνη την ώρα keyframes. Πριν αρχίσουμε να κλικομανούμε μέσα εδώ, να πω όμως το εξής, ότι το πρώτο εικονίδιο από αυτά εδώ είναι αυτό που ξεκαθαρίζει αν θα επεξεργαζόμαστε ήδη υπάρχοντα keyframes, όπως η δικιά μας περίπτωση την παρούσα στιγμή, ή αν είναι κλικαρισμένο άλλη μια φορά, βλέπετε με αυτό το plus σύμβολο που έχει εδώ, το σταυρό, δεικνύει και είναι κόκκινο για να μας θυμίσει ότι θα προσθέτει καινούργια keyframes όποιου τύπου επιλέξουμε εμείς στη χρονική στιγμή που βρίσκεται το CTI μας, το Current Time Indicator, το Playback Head, όπως θέλετε πείτε, το η κόκκινη γραμμή. Άρα εμείς θέλουμε να επεξεργαστούμε keyframes, αλλά το μολυβάκι είναι αυτό που θέλουμε να είναι επιλεγμένο εδώ πέρα. Και αν θέλω λοιπόν να μετατρέψω όλα αυτά τα keyframes μου σε easy, να κάνω το αντίστοιχο του F9 που έλεγα, να ένα κλικ που θα το κάνει αυτό, η απεικόνιση τους άλλαξε εδώ, το animation μου έχει αλλάξει, βλέπετε αποκτάει επιτάχυνση από αυτό προς όποιο επόμενο και επιβράδυνση φτάνοντας στο επόμενο keyframe, και αυτό επίσης αντανακλάται και στο Graph Editor εδώ, που βλέπετε πλέον δεν έχω τις γραμμικές ταχύτητες που είχα και εκείνες τις ταράτσες που βλέπαμε σαν πολυκατοικίες, αλλά βλέπουμε πολύ απλά βουναλάκια εδώ που δείχνουν πολύ απλά ότι η κίνηση, η ταχύτητα μάλλον, βρίσκεται στην κορυφή, του μεγαλύτερου σημείου του βρίσκεται εδώ, στο σημείο μεταξύ, χρονική στιγμή μεταξύ της μετάβασης μεταξύ των δύο keyframes, και αυξάνεται από κάποιο και μειώνεται πλησιάζοντας κάποιο επόμενο και δίνεται αυτή την άλλη οργανικότητα στην κίνηση. Εννοείται ότι σε πραγματικές συνθήκες συχνά θα είναι ok αυτό για απλά πράγματα, αλλά για πολύ συγκεκριμένα animations θα θέλετε να επιλέξετε ξεχωριστά easy ins για κάποια, easy outs για κάποια άλλα, και αυτές τις δυνατότητες επίσης πλέον αρχίζει να είναι πιο προφανές εδώ πέρα, ότι τις έχουμε με ένα κλικ του mouse μας μέσω του Duik. Μπορώ να επιλέξω λοιπόν να επιστρέψω πάλι σε κανένα easy in, easy out, άρα στην προηγούμενη ακριβώς γραμμική και απογειωτική Αιγύπτου, ένα γρήγορο ξαφνικά μορφή του animation μου, και να δώσω αντίστοιχα πολύ εύκολα μόνο easy in για να δω τα αποτέλεσματα εκεί, ή να δώσω αντίστροφα easy out με όλα αυτά τα keyframes επιλεγμένα. Ξαναλέω, πάλι πολύ πιο επιλεκτική θα ήταν ο τρόπος που θα τα εφάρμοζα αυτά σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Εδώ θέλω να δείξω έντονα τις διαφοροποιήσεις. Αυτά λοιπόν είναι τα τρεις τύποι που είναι πολύ χρήσιμο που τους έχουμε εδώ, και όπως πάντα η επιστροφή μας στο standard μας linear interpolation, το γραμμικό του πράγματος, εξ αυτού γραμμικό, ταράτσα είπαμε. Και πάμε να δούμε κάποιους ακόμα τρόπους που μπορώ να επηρεάσω, ή κάποιους ακόμα τύπους στους οποίους μπορώ να μετατρέψω τα keyframes μου ή να δημιουργήσω καινούργια. Αυτά θα ήταν τα roving keyframes, πάρα πολύ χρήσιμα να τα δούμε αυτή τη στιγμή στην πράξη. Το πρώτο μικρό κυκλάκι που υπάρχει εκεί, το οποίο κάνει τα εξής, ομαλοποιεί την κίνηση στο χρόνο χωρίς να αλλάζει τίποτα στο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα γρήγορα playback σκυρτήματα που γίνονται τώρα εδώ, αν δεν μου αρέσανε κάποια στιγμή, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούσαν να είναι το path αυτό που θέλω να ακολουθεί, ή αν έχουν γίνει τυχαία, δύσκολο τόσο, κραυλαγαλαία τυχαία, αλλά συμβαίνει ανά περιπτώσεις, αλλά παρόλα αυτά χρειαζόμουν αυτά τα αντίστοιχα keyframes ακριβώς για την τοποθέτηση στον χώρο, για το path που θέλω να φτιάξω να ακολουθεί το αντικείμενό μου, τότε θα μπορούσα να μετατρέψω μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου όλα τα υπόλοιπα keyframes σε roving keyframes, τα οποία θα τους έχαναν κάθε πληροφορία που έχει να κάνει με χρόνο, αλλά δεν θα χάναν καμία πληροφορία που έχει να κάνει με το χώρο. Το κλικ εδώ θα σας πείσει για το τι εννοώ. Βλέπετε, ήδη απλώθηκαν ισόποσα, σχεδόν προσπάθησαν μεταξύ των keyframes μου και απέκτησαν άλλη απεικόνιση. Αλλά και εδώ, δηλαδή, στο path μου βλέπω ότι η απαρίθμιση των frames μεταξύ των keyframes πλέον μοιάζει να είναι ομαλή, και όντως το playback μου δείχνει ότι είναι ακριβώς έτσι. Η κίνηση είναι ίδια, χωρίς να αλλάζει, να σπιντάρει, να πέφτει μεταξύ κάποιων πολύ κοντινών keyframes στον χρόνο, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο path. Να πω ότι αν κάνετε αυτή τη μετατροπή σε roving keyframes μέσω του panel αυτού, το να μετρέψετε μετά απλά σε linear δεν θα το επαναφέρει στο προηγούμενο, θα μείνει ο διαμοιρασμός των keyframes, θα γίνουν linear αυτά και θα μπορείτε να πειράξετε πάλι, αλλά θα έχει μείνει αυτή η ισόποση αρχικά τροποποίηση στα roving keyframes. Άρα ο καλύτερος τρόπος να κάνετε εναντού, αν θέλετε για κάποιο λόγο να διατηρήσετε ακριβώς το προηγούμενο view και τις σπασμωδικές κινήσεις που είχε. Μιλώντας για σπασμωδικές κινήσεις,
ευκαιρία να αφήσουμε για λίγο πίσω αυτά. Θα μιλήσουμε για το Otto Bezier και το Holt σε πιο συγκεκριμένα πρακτικά παραδείγματα. Και να πάμε λίγο στις από κάτω δύο ζευγάρια από sliders. Το ένα θα δείτε ότι ορίζει το is και το άλλο τα velocities. Is in, is out και επιταχύσεις, επιβραδύσεις θα μπορούσε να πει κάποιος. Πάλι αυτά μπορώ να τα εφαρμόσω σε όσα keyframe βρίσκονται επιλεγμένα κάτω και για αυτή την περίσταση πρέπει να είμαι λίγο προσεκτικός, γιατί όσο αυτό το πρασινάκι είναι ενεργό σημαίνει ότι ό,τι έχω επιλεγμένο από keyframes κάτω εδώ ή και όλα όπως μόλις έκανα θα εφαρμοστεί πάνω σε όλα αυτά, στα highlighted όσα είναι αυτά, όποιες τροποποιήσεις κάνω σε τιμές ακριβώς εδώ πάνω. Πράγμα που μπορεί να το θέλω ή όχι, άρα καλό είναι να έχεις στο μυαλό σου, είναι επιλεγμένα keyframes, θα εφαρμοστούν αυτόματα όποιες τιμές δώσω εδώ. Και βλέπουμε ήδη ότι υπάρχει ένα 33-33 σε easies και 0% velocities. Αν λοιπόν θα ήθελα να εφαρμοστεί αυτό πάνω σε αυτά που ήδη έχω επιλεγμένα, μπορώ να επιλέξω να εφαρμοστεί το easies ή τα velocities μου κατευθείαν, η χώρια, ο ανάλογα με το τι χρειάζομαι, και κάνοντας το αυτό θα δείτε πάλι ότι επειδή υπήρχε 33-33 επιτάχυση επιβράδυνση εφαρμόστηκε κανονικά ένα easy ease keyframe σαν γι' αυτό εδώ. Και επίσης άμα επιστρέψω και στο graph editor θα δείτε ότι ακριβώς αυτό έγινε. Απλά το ελέγξιμο ποσοστό του είναι το καινούριο εργαλείο που μου δίνει τη δυνατότητα να έχω εδώ πέρα Duik, τόσο εντελώς manually βάζοντας τις δικές μου τιμές ή χρησιμοποιώντας το slider που μου δείχνει. Επίσης μπορώ να δώσω ομοιογενείς τιμές, επιτάχυσης και επιβράδυνσης, κάνω και ένα playback για να δούμε ότι είναι αντίστοιχο με το να έχω δώσει easy-ease χρησιμοποιώντας την επιλογή του κονδύλου παραπάνω. Αλλά όσο είναι επιλεγμένα τα keyframes μου, μπορώ να συνεχίσω να τροποποιώ και να βλέπω τα αποτελέσματα. Άρα, αν το 33 ήταν πάρα πολύ, η αλυσίδουλα μου είναι κλικαρισμένη, άρα ό,τι δώσω από τη μία μεριά θα πάει και στην άλλη. Αν δώσω λοιπόν ένα 12, γιατί τόσο λίγο ήθελα, 12 με 12 και στις δύο τιμές, επιτάχυση και επιβράδυνση, πολύ πιο σύντομα διαρκούν και τα δύο αυτά λοιπόν. Αρκεί αυτή η αλλαγή και έχει δοθεί ήδη στα keyframes μου. Επίσης μπορώ να αρχίσω να δοκιμάζω, αν θέλω από εδώ, κάποιες από τις χοντρικές τιμές που μου λέει, π.χ. να πάω στο 50-50 κατευθείαν, εφόσον ξαναλέω είναι κλειδωμένο οι τιμές μου, και να δω εδώ με ένα πολύ μεγαλύτερη επιτάχυση και επιβράδυνση μεταξύ των frames μου. Και να πάω και στο 75 για να υπερβάλλω ακόμα πιο πολύ. Πολύ χρήσιμο να παρατηρώ ότι πάντα βρίσκονται, βλέπω την αντιστοίχηση και εδώ πάνω τη διάχυση αυτής των frames, μεταξύ keyframes, ώστε να υποστηρίζουν τις επιταχύσεις επιβραδύνσης που έχω δώσει. Κάνουμε ρεντάρισμα, ελπίζω να φαίνονται όλα καλά γιατί δουλεύω σε ένα, λάπτοπ πολύ χαμηλότερη ταχύτητα με παλιότερο πρόγραμμα, αλλά ήταν το μόνο διαθέσιμο για τα captures, ελπίζω να φαίνονται αρκετά καλά animated παραδείγματα. Παράλληλα θα έλεγα να δοκιμάζετε κι εσείς με κάτι για την όποια περίπτωση στο δικό σας μηχάνημα για να βλέπετε την ανταπόκριση αν δεν είναι τόσο ξεκάθαρη στο βίντεο που βλέπετε εδώ. Έχοντας λοιπόν αυτές τα επιλεγμένα μου keyframes, όποια τροποποίηση κάνω από πάνω και αυτή μπορεί να μην είναι ισόπωση, ξαναγυρνάω λίγο στο Graph Editor να δούμε ότι είναι απόλυτα συμμετρικές πάλι τα γραφήματα μεταξύ των keyframes μου αυτών. Και ξαναεπιστρέφω και ξαναλέω ότι πρέπει να επιλέξω και να βλέπω highlighted keyframes μου αν θέλω να το κάνω και βλέποντας τον ίδιο τον Graph Editor τις ανταλλαγές αυτές και όχι αναγκαστικά μόνο βλέποντας τα keyframes. Άρα μπορώ να πέσω σε ένα 33 και βλέπω κατευθείαν τις διαφοροποιήσεις στις καμπύλες μεταξύ τους και τις κορυφώσεις της ταχύτητας που κάνουν και πιο σπασμωδική, αν θέλετε, έντονη την κίνησή μου ανάλογα με τις επιλογές που έχω κάνει ή πιο ομαλή όπως βλέπετε εδώ σε σχέση με τα ποσοστά που έχω δώσει. Αντίστοιχα μπορώ να παίξω και με ξεκλειδωμένο τα tangents όπως λέγαμε, ξεκλειδωμένες τις επιλογές, τα ίδια τα μπεζιές ανάλογα που υπάρχουν και μες στο Graph Editor και θα μπορούσα προφανώς να τροποποιώ και από εδώ. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, τώρα μιλάμε προς το παρόν για τα εργαλεία του Duik. Άρα αν επιλέξω πάλι όλα μου τα keyframes σε όποιο view και να βρίσκομαι, είτε εδώ είτε στο Graph Editor, μπορώ να έρθω και να τροποποιήσω χώρια πια αυτές τις τιμές, μειώντας ή αυξάνοντας μονάχα επιτάχυση ή επιβράδυνση από και προς κάθε keyframe.
Βλέπω ότι το από εδώ θα αρχίσει, έχει μια μεγαλύτερη σταδιακότητα και αναγκαστικά κορυφώνεται πολύ πιο γρήγορα στο επόμενο keyframe πλησιάζοντας όσο το αυξάνω, και το αντίστοιχο μπορώ να κάνω και με το αντίθετό του στην αρχή ή το αντίστροφο αν επιλέγω και θέλω τέτοιου τύπου κορυφώσεις, και να τα αποτελέσματα μπορώ να έχω εδώ σε μια τέτοια περίσταση. Ξαναλέω ότι σπάνια θα ήθελα σε όλα τα keyframes μου αυτές τις ίδιες τιμές. Τώρα το κάνω για παράδειγμα, πολύ συχνά θα ήθελα απλά να έχω επιλέξει τα συγκεκριμένα στα οποία θέλω την οποιαδήποτε καμπύλωση ταχύτητας επιβράδυνσης να εμφανιστεί. Όσο λοιπόν αυτά παραμένουν επιλεγμένα είτε εδώ είτε στο Graph Editor, μπορώ να συνεχίσω να τροποποιώ. Μπορώ πάντα να γυρίσω σε ένα Linear Interpolation από πάνω και βλέπετε ότι αυτό μου επαναφέρει στις γραμμικές ταχύτητες κινήσεις που είχα και εδώ και εδώ. Και μπορώ επίσης, πέρα από αυτά, να αντιγράψω κάποιο interpolation που μπορεί να υπάρχει ήδη σε κάποια keyframe, αν το ήθελα. Άρα, αν θέλω να δω τι έχει από easy ή velocity ένα συγκεκριμένο ή πολλαπλά keyframes, μπορώ να το επιλέξω και να έρθω εδώ στο δειγματολήπτη μου, να επιλέξω αυτή τη τιμή, να τι έχει τη δεδομένη στιγμή. Και αυτό βρίσκεται αποθηκευμένο πλέον εδώ, και αρκεί να επιλέξω το ή τα επόμενα keyframes ή όσα keyframes θέλω, και να τους το δώσω αυτή την τιμή. Πώς γίνεται αυτό? Εφόσον τα έχω επιλέξει λοιπόν πλέον και βρίσκεται εδώ η τιμή μου, μπορώ να επιλέξω να δώσω μόνο το velocity, μόνο το ease ή και τα δύο, ανάλογα με ό,τι θέλω, πολύ απλά κλικάροντας αυτό εδώ, και να εφαρμοστούν οι αντίστοιχες τιμές που έχω μόλις αντιγράψει από οποιοδήποτε άλλο keyframe, τροποποιώντας το animation. Με τον ίδιο τρόπο που μόλις κάναμε, κάνω μερικά undo, μπορώ και χωρίς να έχω τίποτα επιλεγμένο, αν το ξέρω, να έχω τροποποιήσει εγώ τη μέση εδώ, και τότε πάλι είτε ξεχωριστά, είτε μόνο easy, είτε μόνο velocity, και πάλι τότε να επιλέξω κάποια keyframes που εγώ θέλω και με τον ίδιο τρόπο να τους δώσω όλα τα easy. Πάνω κάτω αυτά αφορούν ένα γρήγορο ξεκίνημα για τα easy που μπορώ να δημιουργήσω εδώ. Δεν παίξαμε καθόλου με το velocity, αλλά και αυτό θα σας δώσει, αν και με κάποια προσοχή, ενδιαφέροντα παραδείγματα. Και ας κάνουμε και εδώ κάποιες αλλαγές. Ακριβώς ισχύει ότι λέγαμε και πάνω με τα easy μας. Όσο έχω επιλεγμένα τα keyframes, επεξεργάζομαι αυτά, και αν τροποποιήσω λοιπόν τώρα εδώ πέρα οτιδήποτε σε velocity 0 και 0, και στις δύο περιπτώσεις πάλι έχω τροποποιήσει αυτό το animation μου, και από εκεί πέρα μπορώ να αρχίσω να δοκιμάζω ανάλογα με το τα ζητούμενα του project μου, τι είναι αυτό που θέλω. Ξαναλέω, πάντα πρέπει να γυρίσω σε ένα Graph Editor να βλέπω ποια είναι τα αποτελέσματα όλων και όσων αλλαγών κάνω. Ανάλογα με τις παραμέτρους που διαφοροποιώ, αυτή τη στιγμή διαφοροποιώ το position στο shape layer μου. Προφανώς τα αποτελέσματα οπτικά μπορεί να είναι πολύ πιο έντονα, στις μετακινήσεις μου μπορεί να είναι έτσι, ένα scaling μπορεί να ήταν πολύ πιο έντονο και όχι το θεμητό αποτέλεσμα. Παιχνίδι λοιπόν με όλα αυτά, γιατί μόνο και μόνο οι μετατροπές αυτές αποτελούν πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και πρόσβαση που βρίσκονται εδώ πέρα, σε αντίθεση με το να κλικάρω στο animation μου ή να κλικάρω πάνω στα keyframes μου και μέσα από εκεί να επιλέγω για keyframe interpolation τι χρειάζομαι, και να το temporal interpolation που ασχολούμασταν μέχρι τώρα, και να οι επιλογές που έχω που βρίσκονται και εδώ για να κάνω αυτή την αλλαγή. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά για το special, βρίσκεται ακριβώς από κάτω στην παλέτα μας. Άλλος τρόπος που θα μπορούσα να κάνω τέτοιες εναλλαγές θα ήταν επίσης πάλι με δεξί από το μενού να επιλέξω το keyframe assistant και να επιλέξω τα easy ease που χρειάζομαι εδώ. Παρ' όλα αυτά νομίζω αυτή η οπτικοποίηση εδώ πέρα, συνδυασμό με το graph editor, οποιοδήποτε ξαναλέω είναι αυτός, μπορεί να είναι το speed graph ή το value graph, που είναι πολύ χρήσιμα και τα δύο ανάλογα με την περίσταση, θα μου κάνει πιο ξεκάθαρο τι συμβαίνει για να μπορώ να διαχειριστώ αυτό το animation ακριβώς όπως εγώ θέλω. Προχωράμε λοιπόν να δούμε κάποια πράγματα σχετικά με το spatial πλέον, όχι special αλλά spatial interpolation, αυτό που αφορά το χώρο, το path, το αντικείμενο μας, τη μετακίνησή του και τοποθέτησή του στο χώρο. Πέρα λοιπόν από το πώς μετακινείται στο χρόνο, αν έχει πτωχή επιβραδύνσεις,
Το κάθε μου pass αυτό έχει και κάποια μπεζιέ απεικονίσεις για κάθε keyframe, όπως τα επιλέγω εγώ, είτε από πάνω είτε από κάτω, είτε από το monitor μου, είτε από το ίδιο το composition timeline. Βλέπουμε ότι υπάρχει πάντα αντιστοιχεία και τη θυμίζω, και μπορώ να θέλω τα γνωστά μου μπεζιέ για να δημιουργήσω κάποιες καμπυλότητες σε αυτό, είτε μόλις το σχεδίαζα σαν κίνηση, είτε τώρα αφού το έχω σχεδιάσει. Συνήθως λοιπόν οι τροποποιήσεις και εδώ βρίσκονται με συνδυασμό κάποιων keys και κλικ πάνω στα keyframes για να εμφανίσει τα μπεζιέ ή όχι, κουλουπού, αλλά επίσης και θα μπορούσα να γυρίσω εδώ και να πάω στο keyframe interpolation και τότε να μιλήσω για το spatial και να γυρίσω σε μπεζιέ ή κάτι από εδώ. Πάλι πιο γρήγορα μας τα κάνει εδώ το tweak, δίνοντάς μας εδώ μπροστά όλους τους τύπους που θα θέλαμε για κάθε keyframe. Θα θέλαμε λοιπόν, όπως είναι αυτή τη στιγμή, να είναι linear, όπως φαίνονται να είναι όλα, είναι linear, ήδη δεν χρειάζεται να κλικάρουμε κάτι, αλλά αν θέλαμε να εμφανίσουμε μπεζιέ εδώ πέρα, ένα κλικ εδώ εμφανίζει τα αντίστοιχα μπεζιέ και πλέον μπορώ να τροποποιήσω το μέρος αυτό του path ελεύθερα σαν μπεζιέ. Θα υπήρχε όμως συχνά η περίπτωση να θέλω, και γυρνάω με κάποιον του, ένα μπεζιέ μόνο σε μία φορά, μόνο σε αυτή τη φορά. Να πάλι που μπορώ να το κάνω και αυτό από εδώ, δείχνοντάς μου κατευθείαν τα αντίστοιχα εργαλεία μέσα από το tweak, χωρίς να χρειαστεί να ψάξω πάρα πολύ. Μπορώ να τροποποιήσω όποια μεριά άμεσα θελήσω από εδώ. Και άλλη μια φορά για να κάνουμε ακριβώς και το αντίστροφο. Έτσι λοιπόν έχω ακριβώς το pass που θέλω, σχεδιάζοντας ομαλότητα μεταξύ κάποιων keyframes, αλλά και απόλυτη αυστηρότητα μεταξύ κάποιων άλλων. Ασχέτως, ξαναλέω, αυτό είναι το spatial interpolation, αφορά το ίδιο το path, το χώρο, το space, ασχέτως του όποιου έχω επιλέξει ως temporal για το χρόνο ακριβώς παρακάτω, αν έχω κάποιο easing ή οτιδήποτε άλλο. Να τροποποιήσει το χώρο πλέον με τα καινούργια μου μπεζιέ σημεία. Όταν πολύ συχνά χρησιμοποιήσω κάποια τέτοια special interpolations, μπορεί να μου δημιουργηθούν ενίοτε κάποια δοντάκια στο animation. Θα δούμε πρακτικό παράδειγμα σχέση με αυτό και σχέση με το cleaner, αλλά σχέση και με το fix που υπάρχει εδώ, για να auto-fix, όπως μας λέει, spatial interpolations που μας δημιουργούν κάποια προβλήματα. Δεν έχουμε κάποιο τέτοιο πολύπλοκο αυτή τη στιγμή που να δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Κλείνοντας την παρουσίαση των εργαλείων για τα keyframes και περνώντας αμέσως στα τελευταία options του panel μας, να μιλήσω για λίγο τα κυκλάκια, τα πονηρά που βλέπετε στο τέλος κάθε ενός από τα button ενίοτε των εργαλείων μας ή τις επιλογές των εργαλείων μας. Αυτά αφήνουν την όποια customizable παραμετροποίηση του συγκεκριμένου εργαλείου. Αυτό μιλώντας ακριβώς για τα keyframes που μόλις είδαμε, κλικάροντας ακριβώς δίπλα θα δείτε ότι μας δείχνει τα options για το τι να κάνει όταν προσθέτουμε keyframes. Όταν βρεθούμε λοιπόν στο άλλο mode της προσθήκης των keyframes, όταν βρεθούμε σε αυτό το mode, πώς θα προσθέσει αυτά τα keyframes αν εμείς αρχίσουμε να τα βάζουμε στο χρόνο που θέλουμε και αν θέλουμε να προσθέτουμε τους τύπους που θέλουμε στο timeline του composition μας. Το πώς θα τα προσθέσει είναι ακριβώς αυτό που μπορούμε να καθορίσουμε εδώ και μας λέει ότι όταν προσθέτουμε τα keyframes να τα βάζουμε πού, σε όποια animated properties υπάρχουν, όπως λέει use all animated properties, όποια βρίσκονται επιλεγμένα, στα επιλεγμένα layers μόνο. Τα options μας και εδώ εναλλάσσονται, όπως και στα settings, με απλό κλικ. Άρα animated properties είναι εδώ, αν επιλέξω είναι selected properties. Θα τα εισάγει μόνο σε selected properties που έχουμε, όπως το κάτι από το transform ή οτιδήποτε άλλο έχουμε επιλέξει. Αν όμως είναι το animated που νομίζω ότι είναι και η προεπιλογή, μας αφήνει και την προεπιλογή για τα επιλεγμένα, όλες οι animated properties, δηλαδή για τα επιλεγμένα layers ή για όλα τα layers, για να κάνουμε κάποιες άλλες επιλογές. Άρα εδώ μπορείτε να τροποποιείτε ελεύθερα, όπως εσείς σας εξυπηρετεί να δουλεύετε συνήθως. Συνήθως είμαστε σε selected properties, δεν ξέρω πώς είχε γυρίσει αλλού, και επιλέγοντας back μπορείτε να κλικάρετε πια και να επιλέξετε το όποιο εργαλείο και θα εφαρμοστεί με όποιες προεπιλογές έχετε δώσει από το κυκλάκι, το πονηρό που λέμε στο τέλος του. Για να κλείσουμε τον κύκλο, το copy-paste που έχουμε πάνω, μια που είναι πολύ απλοϊκό, σε ένα άλλο composition έχω ένα λίγο πιο σύνθετο παράδειγμα, απλά δύο animated layers, εννοείται θα μπορούσα να έχω πολλαπλά, που στην ουσία παίζουν αυτό, αναπαράγουν αυτό εδώ το animation. Αυτά όλα και όλα για να μιλήσουμε λίγο για το copy-paste που υπάρχει επάνω.
για 2 δευτερόλεπτα, γιατί είναι πολύ λίγο, αλλά πάρα πολύ χρήσιμο. Το copy-paste κάνει copy-paste keyframes και κάποιος μπορεί να πει ότι προφανώς έχω αυτό το animation, ok, το οποίο θα ήθελα δυνητικά να παίξει και αντίστροφα, όχι μόνο προς το τέλος, αλλά να τελειώσει έτσι και μετά να επιστρέψει ακριβώς με τις αντίστροφες κινήσεις. Προφανώς θα μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί να επιλέξω τα keyframes που το αποτελούν, να τα κάνω ένα copy, να τα κάνω ένα paste σε αυτό το σημείο και να τα αντιστρέψω. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει και χωρίς το tweak. Το tweak μας λύνει όμως δύο προβλήματα βασικά. Ένα είναι ότι αν πάω να το κάνω αυτό σε ένα layer, είμαι καλά, μπορώ να επιλέξω μια χαρά, να επιλέξω τα keyframes που θέλω, ένα command C, ένα control C και ένα control V και να τα έχουν έρθει. Και φυσικά μπορώ, όπως ξέρετε, να τα αντιστρέψω μετά επιλέγοντας ένα κλικ σε όσα αυτά, αυτά είναι highlighted και επιλέγοντας time reverse, που δεν το βλέπετε, είναι εκτός οθόνης αυτή τη στιγμή, time reverse keyframes από το keyframe assistant που εμφανίζεται. Δύο βήματα και ένα που λύνονται και ένα μεγάλο πρόβλημα όμως. Αν πάω να κάνω το ίδιο πράγμα με πολλαπλά keyframes από πολλαπλά layers, όπως κάνω μόλις αυτή τη στιγμή, ασχέτως αν επιλέξω με όποιον προσεκτικό τρόπο για να μην επιλέξω τα ίδια τα layers, με shift, με control για να επιλέξω μόνο τα συγκεκριμένα που θα ήθελα ή αν επιλέξω μόνο και μόνο τα properties που θα ήθελα, σε όλες τις περιπτώσεις αυτό που θα έχει γίνει έχουν επιλεγεί και τα layers. Μόλις κάνω το copy μου, που μόλις το έκανα, και πάω να κάνω το paste στο καινούριο χρόνο που θα ήθελα να αναπαραχθούν, αυτό που έγινε είναι που έχουν έρθει ολόκληρα τα layers με το animations που περιείχαν και καμία σχέση με το χρόνο που θέλω να τα κάνω paste. Σε δύο layers δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα να κάνουν, τα κάνουμε μονομένα αυτά τα copy-paste, αλλά εννοείται ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό με layers και ένα πολύπλοκο animation θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Εδώ λοιπόν έρχεται πάλι και μας βοηθάει, σώζοντας ζωές ενίοτε το ίδιο το tweak. Πηγαίνοντας λοιπόν και επιλέγοντας αυτά όλα τα keyframes, μπορώ άνετα να το πω ότι θέλω να κάνω copy και είναι μόνο selected keyframes, όπως μας λέει και η Ρίτα, και έτσι μπορώ να έρθω οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή και να τα κάνω paste και να τα εμφανίζονται χωρίς πολλαπλασιασμό των layers, αλλά όλα τα keyframes όλων των παραμέτρων, όλων των layers που είχα προηγουμένως επιλέξει. Και αν δεν ήταν αυτό αρκετό, να πάλι κάποιοι από τους από τα customization options που έχουμε, και αν κλικάρω δίπλα εδώ θα δω ότι μου δίνει κάποια options. Και τα options αυτά μπορώ να το τροποποιήσω. Και αυτό που μου λέει είναι ότι αν θα αντικαταστήσει τα συγκεκριμένα, αν θα κάνει replace τα συγκεκριμένα values που μπορεί να έχουν σε συγκεκριμένους χρόνους που πάω να κάνω τα paste μου αυτό, αν θέλω να κάνει reverse αυτά τα keyframes κατευθείαν κάνοντας τα paste επί τόπου, ή αν θέλω να αντικαταστήσει με αυτά τα καινούργια κάποια ήδη υπάρχοντα keyframes εκεί που κάνω το paste μου. Εγώ θέλω απλά να ρίξω το χρόνο, δεν θέλω να μου κάνει replace κάτι, άρα δεν τικάρω τίποτα από εδώ. Και μπορείτε να βλέπετε πάνω να επιλέξετε μεταξύ σε absolute και σε offset για values. Θα δούμε σε αυτά στο option να δώσετε τροποποίηση σε αυτά τα values συγκεκριμένα ή να κάνετε absolute. Αφήνω σε absolute και ακριβώς έτσι, αλλά κάνω ένα reverse keyframes και κάνω ένα paste εδώ πέρα. Μόλις γίνει αυτό θα δείτε ότι παραμένει για λίγο χρόνο το animation με key και να πως στη συνέχεια επιστρέφει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που είχε αρχικά έρθει προς τα πίσω. Έχει γίνει paste και έχει γίνει και reverse με μία κίνηση όλα τα keyframes και πολλαπλά σε πολλαπλά layers και ένα reverse γρήγορα που μου γλίτωσε ένα extra click. Το πολύ γλίτωμα ήταν σε πολλαπλά copy-paste, πρέπει να κάνω ένα layer αν δεν μπορούσα να το κάνω μαζικά μέσα από το copy-paste εδώ.